Μπήκε μέσα στο σπίτι που μένανε για 40 χρόνια. Κατευθύνθηκε προς την ίδια γωνιά που κάθε απόγευμα κατευθυνόταν. Τη βρήκε εκεί, ακίνητη, με ένα αμυδρό χαμόγελο να έχει σχηματιστεί στο πρόσωπό της. Την άγγιξε, τα χείλη της, παγωμένα, πιο πολύ από την παγωμένη στέπα έξω από το σπίτι. Στη Σιβηρία πήρε τον ψυχοασκό της αγκαλιά και με 40 βήματα και δροσκυλές έφτασε στο ποτάμι. Εναπόθεσε στο νερό το σώμα της, αυτόν τον ψυχοασκό. Την αποχαιρέτησε, γράφοντας τα παρακάτω λόγια από την ποίηση του Αρσέν Βαρκόφσκι. Το καλοκαίρι έσβησα απλά σαν να μην ήταν αληθινό. Έπεφτε ζέστη από ψηλά, μα κάτι άλλο ζητώ, μα κάτι άλλο ζητώ. Σαν φύλλα με πέντε δάχτυλα απλά, όλα όσα γίναν το μεγάλο το μικρό, πέσαν στις παλάμες μα παλά, μα κάτι άλλο ζητώ, μα κάτι άλλο ζητώ. Ανώφελα τα κακά και τα καλά, δεν χάθηκα στην ταραχή στο φουητό. Τα πάντα έλαβαν σιωπηλά, μα κάτι άλλο ζητώ, μα κάτι άλλο ζητώ. Έσφαζε η ζωή μου, χάριζε το φως το μητρικό. Ήμουν αλήθεια τυχερός πολύ, μα κάτι άλλο ζητώ, μα κάτι άλλο ζητώ. Τα φύλλα δεν πήραν φωτιά, δεν σπάσαν τα πλαριά το πρωινό. Σαν καθαρή χαμογελά δρόσω σταλιά, μα κάτι άλλο ζητώ, μα κάτι άλλο ζητώ, μα κάτι άλλο ζητώ.